Θα θέλαμε λοιπόν το πρώτο σχόλιο σας μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ είναι ο 45ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατάφερε να κάνει μια ανατροπή και να διαψεύσει βέβαια όλες τις δημοσκοπήσεις και τις εκτιμήσεις που είχαμε μέχρι χθες το βράδυ. Θεωρώ την εκλογή Τραμπ αρνητική εξέλιξη, κυρία Σαρακίνη, για την δημοκρατία και τη σταθερότητα σε όλο τον πλανήτη. Κάθε δημοκράτης και νοήμων άνθρωπος, βλέποντας όσα είπε και όσα έκανε στην προεκλογική εκστρατεία ο κύριος Τραμπ, με έναν ακραίο, λαϊκίστικο, ακροδεξιό θα έλεγα τρόπο και ρητορική, έχει κάθε λόγο να ανησυχεί. Ο κύριος Τραμπ, αν και μεγιστάνας, κατάφερε, εκμεταλλευόμενος το πόσο αντιπαθής και πόσο εκπρόσωπος του κατεστημένου μέχρι το μεδούλι θεωρείται η κυρία Κλίντον, να εμφανιστεί ως ο εκφραστής του αντικατεστημένου, και εκμεταλλεύτηκε και το γεγονός ότι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών που έκοβαν κυριολεκτικά τις φλέβες τους υπέρ του Μπάρακ Ομπάμα δεν πήγαν καν να ψηφίσουν υπέρ της Χίλαρη Κλίντον, για τους λόγους που οι ίδιοι γνωρίζουν. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί ξέρουμε εκ της πείρας μας όλες τις προηγούμενες δεκαετίες ότι υπάρχει ένα ισχυρό κατεστημένο διοικητικό στο Λευκό Οίκο των Ρεπουμπλικανών, του κόμματος που τον στήριξε, που θα προσπαθήσει να βάλει χαλινάρι στις ακρότητες και τους τυχοδιοκτισμούς του κυρίου Τραμπ. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα εξαγγείλει και τι θα πράξει. Σε ό,τι αφορά στη χώρα μας, στην Ελλάδα, θα περιμένουμε να δούμε αν και τι θα αλλάξει στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Ελλάδα και στην περιοχή. Θεωρώ πάντως ότι αυτή η αστάθεια και η ανησυχία που προκαλεί η εκλογή Τραμπ σε όλο τον πλανήτη επιβάλλει σε μας, στη χώρα μας, δύο πράγματα. Το πρώτο, να αξιοποιήσουμε το χρονικό διάστημα που έχουμε μπροστά μας μέχρι το τέλος της χρονιάς, έτσι ώστε να δρομολογηθεί η ελάφρυση του χρέους με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, και να αξιοποιήσουμε και την στήριξη που θα μας δώσει σε αυτή την επιδίωξη και η επίσκεψη Ομπάμα σε λίγες ημέρες. Και το δεύτερο, να αναδείξουμε, νοικοκυρεύοντας ακόμη περισσότερο και ταχύτερα τα του οίκου μας, τη χώρα μας σε ένα πόλο σταθερότητας στην περιοχή, καθώς η περιοχή διανύει μία περίοδο εκτεταμένης αστάθειας, Συρία, Τουρκία, Βόρεια Αφρική, προσφυγικό, και πιθανότατα η εκλογή Τραμπ να προσθέσει πρόσθετες αναταράξεις. Κύριε Παπαδημούλη, σε σχέση με το χρέος, γιατί αυτή είναι και, θα ήταν και η επόμενη μου ερώτηση, σε σχέση λοιπόν με τα όσα αναμένουμε το προσεχές χρονικό διάστημα, δηλαδή την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου τη συζήτηση για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα όσον αφορά το χρέος, σε συνδυασμό με το ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, πόσο θα επηρεαστούν, θεωρείτε ότι μπορεί να επηρεαστούν στο παραπέντε από την εκλογή Τραμπ, και βέβαια πόσο θα επηρεαστεί και το αναμενόμενο, το πολύ αναμενόμενο θα λέγαμε ταξίδι του Μπαράκ Ομπάμα την ερχόμενη εβδομάδα? Δεν νομίζω ότι θα επηρεαστούν, αλλά η εκλογή Τραμπ και η ασυνέχεια που ενδεχομένως θα προκαλέσει στην αμερικανική πολιτική είναι ένας επιπρόσθετος λόγος προκειμένου να επισπεύσουμε όλες οι πλευρές, και η ελληνική κυβέρνηση και οι δανειστές, προκειμένου η συμφωνία για την ελάφρυση του χρέους να επιτευχθεί μέσα στο 16 και να αρχίζει να εφαρμόζεται εντός του 17. Εκτιμώ ότι και η επίσκεψη του Μπάρακ Ομπάμα σε λίγες ημέρες στην Αθήνα θα είναι ένας παράγων που θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα είναι δική μας δουλειά να τρέξουμε έτσι ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά η δεύτερη αξιολόγηση,
και στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου να έχουμε αυτή την παγκόσμια συμφωνία για την ελάφρυση του ελληνικού δημόσιου χρέους. Σημειώνω δύο πράγματα, κυρία Σαρακίνη. Το πρώτο, ότι αυτό το πράγμα όταν επιτευχθεί θα αποτελεί μια σημαντική επιτυχία, καρπό προσπαθειών της χώρας μας, καθώς η κυβέρνηση Τσίπρα διαδέχθηκε την κυβέρνηση Σαμαρά, η οποία αντί για ελάφρυση του χρέους διεκδικούσε πιστοποιητικό βιωσιμότητας του χρέους. Και επομένως είναι θετικό ότι ανοίγει ένας δρόμος που θα προσφέρει ανάσα και πρόσθετη σταθεροποίηση στην ελληνική οικονομία με προοπτικές ανάπτυξης. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η ελάφρυση του ελληνικού δημόσιου χρέους δεν θα είναι μια κούρσα 100 μέτρων. Ο στόχος μας είναι να ξεκινήσουν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυσης άμεσα, να προσδιοριστούν περαιτέρω τα μεσοπρόθεσμα, τα οποία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται μετά το τέλος του τρίτου μνημονίου στα μέσα του 2018, και να ακολουθήσουν τα μακροπρόθεσμα. Γιατί δυστυχώς η χώρα μας βρέθηκε εξαιτίας κακής διακυβέρνησης για δεκαετίες από τα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα, και εννοώ τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, χρεοκοπημένη με ένα υπέρογκο χρέος το 2009 και 10, και το χρέος αυτό αυξήθηκε λόγω της μεγάλης ύφεσης που προκάλεσαν τα μνημόνια. Ο στόχος μας τώρα όμως δεν είναι μόνο η ελάφρυση του χρέους, πρέπει να είναι να θεραπεύσουμε και τις παθογένειες που γέννησαν αυτό το χρέος και τη χρεοκοπία. Γιατί και όλο το χρέος να μας χαρίζανε, που δεν πρόκειται, εάν δεν καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή, τη γραφειοκρατία, τη διαφθορά, το πελατειακό κράτος, όλες αυτές τις παθογένειες που γέννησαν την ελληνική χρεοκοπία, τότε δεν θα τα καταφέρουμε. Είμαι όμως αισιόδοξος ότι μπορούμε, και η εκλογή Τραμπ επιβάλλει να τρέξουμε αποτελεσματικότερα και πιο ενωμένοι. Και πιο ενωμένοι, γιατί στα θέματα αυτά, παρά τις διαφορές μας, η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην φυσικά της Χρυσής Αυγής, οφείλουν να διαμορφώσουν ένα κοινό εθνικό μέτωπο. Γιατί παρά τις διαφορές μας, σε αυτόν τον τόπο ζούμε και είμαστε υποχρεωμένοι να ζήσουμε. Κύριε Παπαδημούλη, μία ακόμη ερώτηση για να ολοκληρώσουμε τη σύνδεσή μας, που έχει να κάνει βέβαια με το μήνυμα που έστειλε ο Αμερικανικός λαός με την ψήφο του αυτή, με την ψήφο δηλαδή στον Ντόναλντ Τραμπ. Αν κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί και στην Ευρώπη, δηλαδή να θυμηθούμε ότι είχαμε το Brexit λίγο καιρό πριν, είναι ένα άλλο μήνυμα που έχει στείλει ο Βρετανικός λαός. Η Ευρώπη αφουγκράζεται, κύριε Παπαδημούλη, αυτά τα μηνύματα. Το λέω λόγω του γεγονότος ότι έχουμε μπροστά μας δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Μία στη Γαλλία και μία στη Γερμανία. Καταρχήν, η σπουδή της Μαρίν Λεπέν, της ομογάλακτης του κυρίου Τραμπ, να χαιρετήσει πρώτη από όλους τους Ευρωπαίους πολιτικούς τη νίκη του κυρίου Τραμπ, νομίζω ότι από μόνη της χρωματίζει αυτή την εξέλιξη. Δυστυχώς, κυρία Σαρακίνη, εκμεταλλεύονται και ακροδεξιοί λαϊκιστές πολιτικοί την κρίση που υπάρχει στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, μια κρίση που υπάρχει και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, επιχειρώντας να μας γυρίσουν προς τα πίσω σε εθνικισμούς, αντιπαραθέσεις που ειδικά στην Ήπειρό μας γέννησαν δύο πολύ νεκρούς παγκόσμιους πολέμους. Ο στόχος από αυτό το μήνυμα είναι το σοκ από την νίκη Τραμπ να μετατραπεί σε ένα εγερτήριο μήνυμα δημοκρατικής κινητοποίησης και ενός ευρύτατου δημοκρατικού μετόπου, το οποίο θα επιδιώξει αλλαγές στην Ευρώπη. Το καμπανάκι από την νίκη Τραμπ είναι πολύ σαφές και για τις ευρωπαϊκές ηγεσίες και πριν απ' όλα για τη γερμανική ηγεσία. Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, της ενίσχυσης, της συνοχής, της πραγματικής αλληλεγγύης στην πράξη και όχι στα λόγια ανάμεσα στα κράτη-μέλη, γιατί αλλιώς κινδυνεύει με μια διαλυτική κρίση και με την οπισθοδρόμηση σε μια Ευρώπη των εθνικισμών που γέμισαν φανατισμούς, ακρότητες και εκατομμύρια νεκρούς. Αν ερμηνεύω σωστά τη σκέψη του κυρίου Παπαδημούλη στο θέμα του χρέους, νομίζω ότι μας χτυπάει ένα πολύ σημαντικό καμπανάκι. Εγώ θα σταθώ σε αυτό, ειδικά για το θέμα του χρέους, που λέει ότι πρέπει να επισπεύσουμε τις διαδικασίες, διότι ενδεχομένως από αυτά που έχουμε ακούσει και έχουμε δει μέχρι τώρα από τον κύριο Τραμπ,
ενδεχομένως ο κύριος Τραμπ να κλείνει το μάτι στον κύριο Σόιμπλε, συγκεκριμένα στον κύριο Σόιμπλε. Δεν μιλάω για τη γερμανική πολιτική και για τη Μέρκελ. Συγκεκριμένα μπορεί ο κύριος Τραμπ να κλείνει και το μάτι στον κύριο Σόιμπλε και να τον εξυπηρετεί. Γι' αυτό ίσως έχει, αν ερμηνεύω σωστά τη σκέψη του κύριου Παπαδημούλη. Είναι αυτή η σκέψη σας, κύριε Παπαδημούλη? Είναι ο κύριος Κοψαχίλης, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής. Λοιπόν, τον χάσαμε τον κύριο Παπαδημούλη. Τον ευχαριστώ. Τον ευχαριστώ. Αν με ακούτε. Ναι, σας ακούμε. Σας ακούμε, αλλά δεν σας βλέπουμε. Σας ακούμε. Και την παρατήρηση, ναι. Αυτό που θα ήθελα να πω πριν σας αποχαιρετήσω, ναι. Είναι ότι είναι δρομολογημένες οι αποφάσεις για την έναρξη ελάφρυσης του χρέους. Υπάρχει έτοιμη σχεδόν ήδη η πρόταση από τον ESM για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που είναι αξιόλογα και σημαντικά. Ο στόχος ο δικός μας είναι μέσα στο Δεκέμβριο του 2016, πολύ πριν αναλάβει ο Τραμπ, αυτά τα πράγματα να έχουν δρομολογηθεί με αποφάσεις στο Eurogroup, με τη συμμετοχή και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έτσι ώστε οι όποιες ανησυχίες και οι όποιοι κίνδυνοι να μην λειτουργήσουν, να ακυρωθούν στην πράξη. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την παρέμβαση και τη συζήτηση, και εγώ να κύριε σας Παπαδημούλη. Ευχαριστήσω. Λοιπόν, και να πάμε.